Ως πανάξιες πρωταθλήτριες Κρήτης θα αγωνιστούν οι μεικτές ΕΨΗ τον προσεχή Μάρτιο στους 16 του Παλαινίου Πρωταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων. Μετά τους παιδες, σήμερα κατέκτησαν τον παγκρίτιο τίτλο και οι νέοι, με το πρωτάθλημα Κρήτης να επιστρέφει μετά από ένα χρόνο στα χέρια τους. Τα συγκροτήματα του Ηρακλείου έδωσαν σήμερα στο Ρέθυμνο τις αναμετρήσεις της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής για την πρώτη φάση, υποκαταρακτώδη μάλιστα βροχή, με τους νέους να φέρνουν πολύτιμη ισοπαλία πρωτιάς με 1-1. Ενώ οι παιδες, έχοντας ήδη πάρει την πρώτη θέση για την πρόκριση, έπαιξαν με αέρα πρωταθλητή και νίκησαν 0-3. Στο παιχνίδι των παιδών, το συγκρότημα του Αντώνη Φραγκάκη, μετά από ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς γκολ στην επανάληψη, επέβαλε πλήρως το ρυθμό του και έφτασε στην επικράτηση. Στο 44ο λεπτό, ο Κεραλάκης έκανε το 0-1 μετά από ωραίο συνδυασμό, ενώ στο 49 με σούτο Καρανδινός διπλασίασε τα γκολ. Το τελικό 0-3 διαμόρφωσε στο 68 ο Κεραλάκης με πέναλτι μετά από ανατροπή του Κακουλάκη. Ενώ μετά τη λήξη, τα παιδιά του Ηρακλείου πανηγύρισαν για την πρόκριση για το πρωτάθλημα Κρήτης. Σε επίπεδο νέων, το γκολ του Βαγγέλη Ζηδιανάκη στο 11ο λεπτό αποδείχθηκε χρυσό για το συγκρότημα του Γιάννη Χατζησεβαστού, έστω και αν το Ρέθυμνο στο 31 κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Γήπαρη από τον Μαρκατάτο, με τον Τζορτζινάκη να ευστοχεί και να ισοφαρίζει. Ωστόσο, το 1-1 ήταν αρκετό ώστε η Ηρακλειώτικη ομάδα να πάρει την πρωτιά. Όσον αφορά το Ρέθυμνο, πλέον αγωνιά για το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα ανάμεσα στα Χανιά και το Λασίθι, ο οποίος αναβλήθηκε καθώς η κατανακτώδης βροχή είχε μετατρέψει σε λίμνη το γήπεδο Μουρνιών. Συγκεκριμένα, αν τα Χανιά πάρουν το τρίποντο σε αυτό το μάτς, τότε θα είναι εκείνα που θα περάσουν στους 16 ως δεύτερη ομάδα από την Κρήτη, αφήνοντας το Ρέθυμνο εκτός συνέχειας.